Εγώ ήθελα τώρα, ακούγοντας τον αγαπητό συναδέλφο, να πω ότι τον ακούω να μιλάει για τον κύριο Σκουρλέτη, ο οποίος θλίβεται. Έπρεπε να θλίβεται ο κύριος Σκουρλέτης, διότι έπρεπε να αναλογιστεί ποια είναι η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ που παρέλαβε και ποια είναι η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ σήμερα. Δηλαδή, η ΔΕΗ μέσα στα 2 χρόνια διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχει χάσει περισσότερο από το 75% της χρηματιστηριακής αξίας της, και ίσως και περισσότερο. Αυτό το κατάντημα της ΔΕΗ πρέπει κάπως να σταματήσει. Δεν συμφωνώ ότι θα πρέπει να διαλυθεί η ΔΕΗ, δεν συμφωνώ ότι πρέπει να παραδώσουμε την ενέργειά μας. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες είναι πολύ μελετημένες, και μία από αυτές είναι η ιδιωτικοποίηση του 66% του ΑΔΜΙΕ για να συγκρατήσει ακριβώς τη ΔΕΗ στην θέση η οποία πρέπει να είναι η δική της. Yeah. Όμως, από την άλλη πλευρά, είναι γεγονός ότι η ΔΕΗ σήμερα δεν λειτουργεί όπως πρέπει, και ξέρουμε όλοι τι λογαριασμούς παίρνουμε σπίτι μας και καταλαβαίνουμε ότι ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί σωστά. Πρέπει λοιπόν από τη μία πλευρά να διαφυλάξουμε τα ενεργειακά μας αποθέματα, τις ικανότητές μας, ναι, τις ενεργειακές, από την άλλη όμως να διασφαλίσουμε μια αγορά ενεργειακή ανταγωνιστική και φτηνή για τον καταναλωτή, η οποία αυτή την ώρα δεν υπάρχει. Οι ανακοινώσεις που έχουν βγει είναι ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο κλείσιμο, ότι σε 7 Απρίλη θα έχουμε ένα οριστικό κλείσιμο. Αν έρθει ένα πακέτο μέτρων. Και ένα κλεισμένο, και ένα, σε αυτό θα σας δώσω άμεσα απέντηση, σε αυτό που λέτε. Έχω προσωπικά, έχω πλήρη εμπιστοσύνη. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη διαπραγματευτική ομάδα, στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση. Και θα το ψηφίσετε το πακέτο, ό,τι φέρει. Αυτό που θα έρθει, ακόμη και αν φέρει αλλαγές εργασιακά. Οι αλλαγές εργασιακά να δούμε ποιες είναι. Δηλαδή και χαμηλό φορολόγητο. Να δούμε ποιες είναι. Μα θα δούμε και τα αντίμετρα. Γιατί βάζετε μόνο τα μέτρα. Υπάρχουν τα αντίμετρα που είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Νομίζω ξεκαθαρίσει. Μα τα ξεκαθάρισαν οι απέξω. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακριβώς. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί το πού θα είναι το. Εσείς μου λέτε πάντως θα ψηφίσετε ότι φέρει στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, διότι τον εμπιστεύεται. Εσείς τι μπορείτε, μου ζητάτε δηλαδή να άρω την εμπιστοσύνη μου στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό? Όχι, απλά είστε στο αριστερό πλαίσιο, μέσα θα αλλάξετε τα εργασιακά στην κατεύθυνση που μαθαίνετε. Είμαι προσωπικά βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εκλέχτηκα από αυτήν την κυβέρνηση. Τη στηρίζω. Εάν δεν μπορώ να τη στηρίξω, σηκώνομαι και φεύγω. Μάλιστα. Στηρίζω αυτή την κυβέρνηση γιατί πιστεύω ότι μπορεί και ο Πρωθυπουργός μας, ο Αλέξης Τσίπρας, να βγάλει αυτή τη χώρα από το τέλμα και το οικονομικό επιτελείο να τα πάει καλά. Αν φέρει τις ομαδικές απολύσεις, το άνοιγμα των ομαδικών απολύσεων, το ψηφίσετε άνετα? Το άνοιγμα των ομαδικών απολύσεων πού, από το 5% στο 10%? Σε τι άνοιγμα? Πάρα ποσοστά. 5% έχουμε. Να βάλω ένα ερώτημα έτσι για την κουβέντα, αν θέλετε. Δεν έχω χρόνο, μην βάλετε εσεί κανένα ερώτημα. Πόσες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ενδιαφέρονται για τις ομαδικές απολύσεις? Παρακαλώ, κύριε. Κοιτάξτε, αυτό που λέει ο κ. Βιάλλας δείχνει πόσο πολύ ιδεολειπτικά δέσμιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτών τα οποία ανακοινώνει. Δεν υπάρχει αυτή την ώρα κανένα ενδιαφέρον για τις απολύσεις, γι' αυτό και το ζήτημα αυτή την ώρα είναι θεωρητικό. Εμείς έχουμε ταχθεί συστηματικά υπέρ των συλλογικών διαπραγματεύσεων και αυτές υποστηρίζουμε για να έχουν οι εταίροι την ευθύνη τους, την οποία πρέπει να αναλαμβάνουν. Σας το λέω εγώ τώρα. Αυτό λοιπόν, εγώ προσωπικά σας το λέω. Ευθύνη. Είστε υπέρ, δηλώστε. Ναι, απολύτως. Εγώ σας δηλώνω επίσημα για να είναι και όπλος στην κυβέρνηση. Σας λέω εγώ προσωπικά ότι εγώ προσωπικά δεν εκπροσωπώ την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, την αντιπολίτευση. Δεν μπορώ λοιπόν να σας πω ότι. Αλλά ξέρω ότι η θέση μας είναι αυτή και η δική μου θέση είναι αυτή. Σας λέω λοιπόν ότι είμαστε υπέρ των συλλογικών διαπραγματεύσεων, διότι πιστεύουμε ότι οι εταίροι κοινωνικοί πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να έχουν τη συνέπεια των επιλογών τους. Αυτό λοιπόν είμαι υπέρ. Αλλά από την άλλη πλευρά σας λέω ότι αυτή την. Αποφασίσατε στην Νέα Δημοκρατία. Εγώ σας λέω τη δική μου άποψη. Και έχω επανειλημμένα παραστεί σε συζητήσεις. Δεν θυμάμαι αυτή την ώρα που το έχει ανακοινώσει η Δημοκρατία. Νομίζω όμως ότι θα επιβεβαιωθεί. Η δική μου άποψη είναι αυτή. Ολοκληρώστε, κύριε Φορτσάκη. Και σας το λέω και ως πολιτικός και ως καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου. Mm-hmm. Τώρα, η ιδεοληψία που επικρατεί αυτή την ώρα είναι η μεγάλη σημασία που δίνεται σε αυτή τη συζήτηση, διότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε προοπτική ομαδικών απολύσεων στην Ελλάδα. Άρα το ζήτημα είναι περισσότερο αυτή τη στιγμή θεωρητικό. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι ζούμε ξανά ένα σύριαλ το οποίο το ζήσαμε και πριν από 2 χρόνια και μας τύχησε πολύ ακριβά. Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι η καταληκτική ημερομηνία που είναι 22 Μαΐου δεν θα μας βρει έτοιμους, με αποτέλεσμα να τεινάζουμε ξανά στον αέρα ότι με τα κόπου κρατήσαμε όρθιο μέχρι σήμερα και ειδικότερα το τραπεζικό σύστημα που δεν αντέχει καμία περαιτέρω επίθεση και αναβολή. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση, γρήγορα η κυβέρνηση να ανασκουμποθεί, γιατί πραγματικά μας έφτασε για άλλη μια φορά στο χείλος του γκρεμού.